Ιδέως υπερνομάρχης Αττικής κυρία Φόφη Γεννήματα ήταν η ομιλήτρια στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσε το Πασόκ στο Άργος. Η κυρία Γεννήματα κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει στις ευρωεκλογές και να δείξει κόκκινο στη Νέα Δημοκρατία που προσπαθεί να μην απολογηθεί για τα σκάνδαλα. Αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτά είναι τα μηνύματα του κόσμου από την προοπτική για μια νέα πορεία, για μια νέα μεγάλη αλλαγή. Στις 7 Ιουνίου ψηφίσουμε για την Ευρώπη, αποφασίζουμε για την Ελλάδα. Και από αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς. Είναι μια ηθική υποχρέωση για όλους μας, γιατί κρίνεται το σήμερα το δικό μας, αλλά και το αύριο των παιδιών μας. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να στείλουμε ένα διπλό μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα. Πριν απ' όλα ότι λέμε όχι σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδήγησαν στα αδιέξοδα και την κρίση και την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Και συνεχίζουν σήμερα και ρίχνουν όλα τα βάρη και πάλι στους μεσαίους και στους ασθενέστερους. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να δείξουμε κόκκινη κάρτα σε αυτή την κυβέρνηση που πιστεύει πως δεν θα λογοδοτήσει ποτέ για τα σκάνδαλα, για την διαφθορά, για την αναξιοκρατία, για την προσβολή στους θεσμούς, για όλες αυτές τις πολιτικές που έφεραν σήμερα τους νέους ανθρώπους, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να νιώθουν φόβο, ανασφάλεια και αγωνία για το αύριο. Θα συνεχίσουμε με τις πολιτικές που υποθηκεύουν το μέλλον ή θα κοιτάξουμε μπροστά? Θα συνεχίσουμε με τα αδιέξοδα της Νέας Δημοκρατίας ή θα πούμε ναι στην προοπτική της αναδιανομής, της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης που λέει το Πασόκ? Σας ευχαριστώ πολύ. Θα υπάρξει αποχή ή φοβάστε την αποχή? Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να φοβόμαστε ούτε για να ευχόμαστε. Είμαστε εδώ για να στέλνουμε μηνύματα στον κόσμο και θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Αξιοποιήστε το δικαίωμά σας. Μην αφήσετε κανέναν να αποφασίσει για σας χωρίς εσάς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ψήφος γιατί θα καθορίσει το σήμερα και το αύριο το δικό σας και της Ελλάδας. Και αλλάζουμε ή βουλιάζουμε το σύνθημα του Πασόκ. Το στερνίζεστε αυτό? Κοιτάξτε, δεν το στερνίζω. Συνεχίζομαι απλώς, το βλέπω ως αγωνία του κόσμου σε όλη την Ελλάδα. Έκανα 30 περιοδίες το τελευταίο τρίμηνο σε όλη την Ελλάδα και το μήνυμα που έπαιρνα από παντού ήταν ότι βουλιάζουμε, κάντε κάτι, χρειαζόμαστε μια αλλαγή. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Αυτό είναι το μήνυμα. Όλοι στις κάλπες την Κυριακή. Ένα στέλεχος τόσο καθαρό, τόσο λαμπερό, τόσο φωτεινό. Ένα στέλεχος κυρίως και πάνω απ' όλα τόσο αγαπητό όσο είναι η Φόφη Γεννήματα. Η Φόφη ως αυταξία, από μόνη, όχι μόνο ως κόρη του Γιώργου του Γεννήματα, αλλά και μια Φόφη που έχει διαγράψει μια λαμπρή πολιτική ιστορία με ένα εξαιρετικό ήθος που μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι. Φόφη μου, θέλω να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στον τόπο μας. Θέλω να πω μόνο ότι το στοίχημα της επόμενης Κυριακής είναι στοίχημα των επόμενων 50 ετών. Δεν είναι απλώς ένα στοίχημα για το ποιους θα στείλουμε στην Ευρωβουλή. Είναι ένα στοίχημα για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Εάν θέλουμε Ευρώπη πολιτών και λαών ή Ευρώπη τραπεζιτών. Και εάν θέλουμε μια Ελλάδα που μπορεί να στέκεται στην επιφάνεια και να μας κάνει περήφανους ή μια Ελλάδα που βουλιάζει. Και βεβαίως και αν θέλουμε και μια Αργολίδα που μας αγαπά, μας καλοδέχεται και την στηρίζουμε ή μια Αργολίδα που αποστρέφει το πρόσωπό της από τα παιδιά της έτσι όπως την κατάτησαν τα τελευταία 5 χρόνια. Πριν από όλα θα ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα λόγια που ακούστηκαν, για την αγάπη σας, για την εμπιστοσύνη σας, για αυτή τη δυναμική παρουσία.